Ακούστε, σε ευχαριστώ. Έχουν μπερδέψει μαζί τη μερικοί άνθρωποι τη σοβαροφάνεια με τη σοβαρότητα. Εγώ σοβαροφανής δεν ήθελα να είμαι ποτέ και ούτε θέλω να είμαι. Σοβαρός όμως σε μερικά θέματα πρέπει να είσαι. Είναι στάση ζωής μου και θέλω να την κρατήσω αυτά. Με όποια λάθη μου μπορεί να έχω κάνει, γιατί λάθη το μόνο ο Πάπας έχει. Εγώ το σελίδω βαλέτο που λέει. Ο αναμάρτης μάλλον που το σελίδω βαλέτο. Και εμένα είχα μείνει στα Δυσσινά, εκεί στο εγκοπή της πίτας του Αστέρα Φαρών, όπου υπήρχε μια εξαγγελία, θα μπορούσαμε να πούμε, του κύριου Σταθόπουλου, καθώς για το ποιος, έτσι, θα είναι στο συνδυασμό του από το Αστέρα Φαρών, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, και από ό,τι διάβασα σήμερα δημοσιεύματα, ότι εκπλάγηκε η φίλη ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή, δηλαδή ο συνδυασμός του κύριου Βασιλόπουλου με τους Σοφρονά, δεν εκπλάγηκε καθόλου, το περιμέναμε. Ξέρουμε και άλλους υποψήφιους που ζητάνε να μπουν. Το θέμα είναι ότι εξεπλάγει το δέλτα σίγμα των Αρφαρών, να ξέρεις. Γιατί ο άρχον του καταστατικού της Ένωσης, το εγγύητης, είναι ο κύριος Αριστίδης Σταθόπουλος. Και δεν τήρησε αυτό που πρέπει να, δεν τήρησε αυτό που πρέπει να κάνει. Χωρίς να γίνει δέλτα σίγμα και να αποφασιστεί αν θα πρέπει να στείλουν αντιπρόσωπο για υποψηφιότητα το δέλτα σίγμα των Αρφαρών ή της κάθε ομάδας, είπε ότι θα κατέβει ο κύριος Χριστόπουλος. Για να κάνουμε λίγο πιο απλά, να καταλαβαίνει ο κόσμος. Ναι. Ο κύριος Αξίλης Σταθόπουλος, εχθές ανακοίνωσε στην τοπική της πίτας του Αστέρα Φαρών. Ο κύριος Σταθόπουλος, ούτε ο κύριος Μπούρας. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Από μόνος το πήρε ο κύριος Σταθόπουλος και το είπε. Είπε ότι ο κύριος Χριστόπουλος από την ομάδα του Αστέρα Φαρών θα είναι υποψήφιος του συνδυασμού του. Ναι. Και αυτό που μας λέτε είναι ότι το ίδιο το δέλτα σίγμα του Αστέρα Φαρών. Ναι, είδα τους ανθρώπους εκεί. Εξεπλάγει, καθώς δεν έχει αποφασιστεί κάτι τέτοιο. Ναι. Να κάνουμε απλοϊκά έτσι. Είχαμε μια συζήτηση, οι άνθρωποι που δεν το γνωρίζανε. Βασικά για να στείλεις κάποιο εκπρόσωπο για τέτοιο πρωταγωνισμό. Αυτό που εγγυείται το καταστατικό ο κύριος Σταθόπουλος δεν το τήρησε για την ομάδα. Μην ξεχνάτε ότι και εμείς είχαμε μια υποψηφιότητα, θέλαμε μια υποψηφιότητα από συγκεκριμένη ομάδα. Δεν θα αναφέρω το όνομα και δεν πρέπει να το αναφέρω. Αλλά περιμέναμε το δέλτα σίγμα των Αρφαρών. Δεν μπορούμε, και αυτή είναι η διαφορά της θέσης της δικιάς μας με τη θέση του κ. Σταθόπουλου. Δεν μπορεί να εξαγγείλει και πρόεδρος Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μεσσηνίας να πει ότι βάζει θα είναι υποψήφιο. Κάθε χωρίς να έχει βγει από την ομάδα του. Ναι. Επειδή οι άνθρωποι του Αστέρα Αρφαρών είναι εργάτες του ποδοσφαίρου, πραγματικοί εργάτες και κάνουν αθλητισμό και όχι πρωταθλητισμό με δικά τους παιδιά, και όλα τα παιδιά είναι γνωστοί και ξέρετε, οι σχέσεις μεταξύ αναταράσσονται και είδα πολλά πράγματα. Και πρόβλημα, ναι, κόσμημα, πραγματικό και όλο το Δέλτα Σίγμα των ανθρώπων που πολλούς από αυτούς τους γνωρίζω. Ήρθαν σε πολύ δύσκολη θέση απέναντι στα μάτια τα δικά μας. Εγώ πήγα ευχήθηκα στον κύριο Χριστόπουλο καλή επιτυχία προσωπικά. Πιστεύω και ο κύριος Χριστόπουλος εξεπλάγει. Ήτανε ατυχές το γεγονός αυτό για μένα, γιατί από τη στιγμή που δεν έχει γίνει Δέλτα Σίγμα ομάδος, δεν μπορεί να πάρει αυτή υποψηφιότητα. Εγώ, επειδή υπήρχε μια καλωσούρα και από ό,τι άκουσα ο κύριος Σοφρονάς, είπε παιδιά, δεν θα χαλάσουμε τις καρδιές τις δικές σας να βάλετε υποψήφιο τον κύριο Χριστόπουλο, αν είναι, και θα αποφασίσει ένα άλλο μέλος, θα γίνει Δέλτα Σίγμα. Απλά το πρόβλημα δεν είναι από εμάς ή από την κίνηση του κύριου Σταθόπουλου. Το πρόβλημα είναι ότι είναι και εσωτερικό. Δηλαδή δεν μπορεί να εξαγγείλει υποψήφιος ο ένας. Πρέπει να σεβάζεται το δεσμό και το Δέλτα Σίγμα αν έχει συνεδριάσει ή όχι. Και για αυτόν τον λόγο, έτσι να μαθαίνει και ο κόσμος, είναι ακόμα μια δημοκρατική διαδικασία. Δηλαδή, λέμε ότι οι εκλογές είναι δημοκρατικές. Μα το λέει το καταστατικό. Και κάθε ομάδα δημιουργεί και η ίδια μέσα από το Δέλτα Σίγμα. Μα είναι δημοκρατική. Αυτή είναι η ουσία δηλαδή που γίνεται. Γίνονται πολλά πράγματα σε πολλές ομάδες. Έχω έρθει σε πολύ δύσκολη θέση και εγώ. Βοηθώντας την κίνηση, δεν είμαι υποψήφιος. Υποστηρίζω τις απόψεις των ανθρώπων αυτών, τον κύριο Σοφρονά, τον κύριο Βασιλόπουλο και το
και τους υπόλοιπους που είναι που θα ανακοινωθούν σύντομα. Βέβαια, έχω τις ενστάσεις μου σε πολλά πράγματα. Έχω τις ενστάσεις μου ότι πρέπει να γίνουν μερικά πράγματα όπως πρέπει να γίνουν. Οι εκβιασμοί που γίνονται στις ομάδες, όπως είπε και ο... μιλάγαμε, αναφέρω και τον κύριο Γεωργούτσο, εκβιασμοί που του λέω, πιστεύεις ότι υπάρχουν πιέσεις ή εκβιασμοί? Ναι, μου λέει, πιστεύω. Από ποιους μπορεί να γίνει? Όχι από αυτούς που δεν διοικούν. Εγώ πιστεύω στο σύστημα ότι πρέπει να αλλάξει αυτό το σύστημα. Η φθορά του χρόνου είναι ανεπιστρεπτή. Να είναι 30 χρόνια ένας άνθρωπος είναι ανεπιστρεπτή. Δεν έχει να δώσει τίποτα. Αυτό είναι και στο πολιτικό σύστημα της Ελλάδος που, που θα έπρεπε να δημιουργηθεί όλο αυτό που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια. Έτσι, είναι η άποψη δικιά μου, καθαρά η άποψη το δικιά μου. Ακόμα και 30 χρόνια δεν έχουν γίνει σοβαροί και ένας πρωθυπουργός. Ας κάνετε τόσα χρόνια, κάνει και έναν ασχηματισμό. Τώρα δεν έχουμε δει κανένα ασχηματισμό. Ο ίδιος προπονητής 30 χρόνια, 20 χρόνια. Γενικότερα, χωρίς να μου φταίει ο άνθρωπος, έτσι. Πρέπει να γίνουν διάφορες αλλαγές. Υπάρχουν όμως πιο σοβαρά θέματα. Καταλάβατε. Δεν θα πάει η κίνηση να συνεχίσει αυτό το έργο. Είναι διαφορά απόψεων. Ο κόσμος θα αποφασίσει οι παράγοντες γιατί αυτοί πληρώνουν. Και σε αυτές τις δύσκολες εποχές, μην το ξεχνάμε, πριν είπες ότι άντε να βγάλουμε και το γάμα τοπικό, είναι λίγο ταλαιπωρία από τον κόσμο. Εγώ σέβομαι πιο πολλές ομάδες του γάμα τοπικού, γιατί έχουν ακόμα οικονομικότερη, ασθενέστερη επιφάνεια από τις ομάδες που είναι του β' τοπικού, του α και όσο πάει μεγαλύτερα. Γιατί αυτοί κρατάνε χωριά και η αποκέντρωση θα γίνει μέσω του αθλητισμού. Και όταν λέμε αθλητισμός και πολιτισμός, το έχουμε πάλι στο πίσω. Δεν είναι να παίρνουμε αποφάσεις και να ανακοινώνουμε υποψήφιους χωρίς να έχει γίνει ΔΣ.